Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Ελίνα Ανδριόλα. Κυρία Ανδριόλα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Μας ακούτε, εντάξει? Ναι, ναι, σας ακούω, μια χαρά. Τέλεια. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Πού είστε, στην Αθήνα σας βρίσκουμε εκεί? Στην Αθήνα, ναι, ναι. Τι καιρό έχετε? Βροχερό. Βροχερός είναι και εκεί πέρα, ε? Ναι, ναι. Κυρία Ανδριόλα, ρυθμική γυμναστική. Ναι. Πρωτίστως, ποια είναι η διαφορά της ρυθμικής με την ενόργανη? Είναι διαφορετικά αθλήματα. Mm-hmm. Ανήκουν και τα δύο στη γυμναστική, βέβαια. Η ρυθμική έχει πιο πολύ χορό. Έχει τα όργανα, τη στεφάνι, μπάλα, κορίνες, κορδέλα, σχοινάκι. Mm-hmm. Ενώ η ενόργανη έχει πιο πολύ δύναμη. Και επίσης τα όργανα είναι, δεν είναι δικά σου. Εμείς τα μεταφέρουμε τα όργανά μας. Mm-hmm. Ο καθένας έχει τα δικά του για να αγωνιστεί. Για να καταλάβει, ας πούμε, ο κόσμος είναι τα στεφάνια, οι μπάλες, οι κορίνες. Αυτό, αυτό που πιάνεται και έχει την κορδέλα, πώς λέγεται, κορδέλα, καλά το λέω? Η κορδέλα, ναι. Απλά η άκρη, επειδή είναι πιο σκληρή, λέγεται μπακέτα. Η μπακέτα, είναι σωστά. Αυτό που κρατάμε εμείς. Το σχοινάκι, οι κορίνες και η μπάλα. Είναι πέντε όργανα. Και εσείς έχετε διακριθεί στο σύνθετο ατομικό, το οποίο περιέχει όλα αυτά τα όργανα, έτσι δεν είναι? Αναγκαστικά στο ατομικό πρέπει να τα κάνεις όλα τα όργανα. Α, είναι υποχρεωτικό? Ναι, είναι υποχρεωτικό. Α. Δεν είναι, ας πούμε, όπως στην ενόργανη, παράδειγμα, ο Πετρούνιας που κάνει κρίκους και διακρίνεται στους κρίκους. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο πιο γνωστός, ας πούμε, που έχουμε, που είναι και εδώ από την πόλη μας, ο Ιωάννης Μελισανίδης, τι θεωρείτανε, ήταν ρυθμική γυμναστική? Ενόργανη. Ενόργανη ήτανε? Ναι, ναι. Δηλαδή, παρόλο που έκανε, ας πούμε, στο τερέν αυτό το τετράγωνο, το πρόγραμμά του, δεν είχε κάποια όργανα όμως? Αυτό ήταν το έδαφος της ενόργανης. Ναι. Το οποίο τα αγόρια κάνουν χωρίς μουσική και τα κορίτσια έχουν χορογραφία με μουσική. Mm-hmm. Αυτό είναι διαφορετικό, δεν είναι ίδιο με το δικό μας. Μάλιστα. Όπως επίσης και το τερέν της ενόργανης από κάτω έχει σούστες ώστε να σε εκτοξεύει. Ναι, σαν τραμπάλα. Α, ναι, γιατί αυτή η διαφορά? Ναι. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός και ο ρατσισμός? Εμάς δεν πρέπει να μας εκτινάσει τόσο, διότι πρέπει να είμαστε στο έδαφος κυρίως. Έχουμε κάποια άλματα να κάνουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε κολοτούμπες στον αέρα. Οπότε πρέπει να είμαστε σταθερές στο έδαφος. Ναι, όντως τώρα που το λέτε, το έχω παρατηρήσει. Όντως, δηλαδή, στα αγόρια έχει πιο μεγάλη ελαστικό, σαν ελαττήρι. Όντως, αυτό που λέτε, έχει ελαττήρι από κάτω. Ναι, έχει ελαττήρι, όντως. Έχουμε πάρα πολλά να μας πείτε. Πρωτίστως να πω ότι με το που το είπα σε 4-5 φίλους μου, κυρίως τα κορίτσια της παρέας, είναι όλες ερωτευμένες με αυτό το άθλημα, που μικρές θέλανε να γίνουν σαν και εσάς που βλέπανε στην τηλεόραση. Και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Κύριε Ανδριόλα, πώς ξεκινήσατε, τι ήταν αυτό που σας έκανε να κολλήσετε με το άθλημα της γυμναστικής, αν κάποιος σας επηρέασε, γενικότερα πώς ήταν η αρχή όλου αυτού του ταξιδιού σας στην γυμναστική? Η αλήθεια είναι ότι το έβλεπα στην τηλεόραση από μικρή. Και το έκανα μόνη μου στο σπίτι. Mm-hmm. Οπότε ζήτησα τη μαμά μου να με πάει να γραφτώ. Ναι. Βέβαια είχαμε και την παρότρινση από κάποιον γιατρό. Διότι είχα λίγο σχολίωση και μου είχε πει να ξεκινήσω γυμναστική να κάνω. Uh-huh. Οπότε έτσι και ξεκίνησα. Σε τι ηλικία, κυρία Ανδριόλα? 6 χρονών. Γενικά ήμουνα μεγάλη για αυτό το άθλημα, ενώ ξεκίνησα λίγο μεγάλη, ξεκινάνε από πολύ πιο μικρά τα παιδάκια. Από ποιες ηλικίες, ας πούμε, είναι καλό να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με τη γυμναστική? 4 ξεκινάνε, mm-hmm. γιατί ακόμη είναι ζυμαράκια τα παιδάκια, ναι. Και μπορείς να τα πλάσεις πιο εύκολα για την ευληγησία τους αργότερα. Φαίνεται σε αυτή την ηλικία
αν ένα παιδί έχει μια περισσότερη ευληγησία ή όχι, είναι πολύ μικρά ακόμα για να ξεχωρίσεις αν ένα παιδί έχει τη δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Συνήθως φαίνεται. Φαίνεται στο σωματότυπο, στη σωματοδομή του κάθε παιδιού και κυρίως φαίνεται στους γονείς. Δηλαδή θυμάμαι όταν εγώ ξεκίνησα γυμναστική, το πρώτο πράγμα που μου ζήτησαν είναι να δούνε τους γονείς μου. Για ποιο λόγο? Για να δούνε το μέλλον, ας πούμε, το σώμα. Να δούνε από πού προέρχεται δηλαδή. Ναι, ναι. Αλήθεια? Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, επειδή να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πλέον είστε προπονήτρια γυμναστικής, αν σας φέρω, ας πούμε, εγώ έχω δύο κόρες, τις κόρες μου, θα καταλάβετε ποια από τις δύο είναι μικρές, μπορεί να ακολουθήσει ή το κορμί της είναι πιο ελαστικό και μπορεί να ακολουθήσει, ας πούμε, το συγκεκριμένο άθλημα. Θα το καταλάβω με μία-δύο προπονήσεις, να τη δω πώς συμπεριφέρεται, να δω το σώμα της, να δω αν έχει ελαστικότητα σε κάποιες κινήσεις, φαίνεται αυτό. Κάποια παιδάκια, ας πούμε, είναι πολύ σκληρά από μικρά και είναι δύσκολο να γίνουν πολύ ευλίγιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν ερχή. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Υπάρχει, μπορεί όμως να ασχοληθεί και με την δουλειά να το σπάσουμε αυτό το αλήγιστο που λέμε. Πολλές κοπέλες δεν είχαν την σούπερ ευληγησία, αλλά επειδή το ήθελαν και το αγαπούσαν πολύ το άθλημα, έφτασαν ψηλά. Ξεκινάτε λοιπόν από μια ηλικία 6 ετών λοιπόν, και τι ακολουθεί μετά, κυρία Ανδριόλα, στην καριέρα σας? Η αλήθεια είναι ότι από πολύ μικρή με βάλανε στο αγωνιστικό τμήμα. Μάλλον βλέπανε οι άνθρωποι μπροστά, γιατί βλέπανε κάτι καλό. Ναι, προφανώς. Ναι. Από μικρή μπήκα στην εθνική ομάδα. Πάντα έκανα ατομικό άθλημα. Δεν μπήκα ποτέ δηλαδή στην ομάδα του Ανσάμπλ. Του Ανσάμπλ, γιατί ναι. Γιατί η ρυθμική έχει και το ομαδικό και το ατομικό. Το Ανσάμπλ είναι από πόσα κορίτσια αποτελείται? Έχει στάνταρ αριθμό ή ανάλογα παλιά τη διοργάνωση? Ναι. Ναι. Παλιά ήταν 6. Τώρα πλέον είναι 5 κορίτσια. Mm-hmm. Έχει αλλάξει δηλαδή αυτό. Δεν έκανα ποτέ Ανσάμπλ. Ίσως για μένα, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει και ένα, είναι λίγο πιο δύσκολο το ατομικό. Από την άποψη ότι είσαι μόνος σου στο παπί και πρέπει μόνος σου να το απεξέλθεις. Είναι μοναχικό να σε καλύψει, να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει. Ναι, ναι. Ακόμα και η προπόνηση φαντάζομαι είναι πολύ πιο δύσκολη, γιατί είναι μοναχική. Ναι. Γενικά όλη η διαδρομή είναι μοναχική, αλλά εντάξει, με τις προπονήτριές σου τα βρίσκεις εκεί τόσα χρόνια. Μάλιστα. Και φτάνουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας, το 2004. Της Αθήνας. Ναι. Εκεί όπου καταλαμβάνετε την πέμπτη θέση, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι να σας πω, εκτός από συναρπαστική εμπειρία... Να μας πείτε για την εμπειρία των Ολυμπιακών. Ναι. Νομίζω ότι είναι το όνειρο κάθε αθλητή να δει σε Ολυμπιάδα στη χώρα του. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή μπορώ να συγκρίνω τη μία Ολυμπιάδα με την άλλη. Εννοείται της Αθήνας με το Πεκίνου, έτσι δεν είναι? Με το Πεκίνου, ναι, ναι. Είμαι και η μοναδική αθλήτρια του ατομικού που έχει πάει σε δύο Ολυμπιάδες. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το συγκρίνω. Δηλαδή είναι... Είναι πολύ πιο έντονο το συνέστημα της Αθήνας. Ανώτερα. Γιατί είναι και στη χώρα πολύ μας, έτσι είναι. Πολύ πιο δυνατό. Ναι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση στην κουβέντα που είχαμε πριν βγούμε σήμερα το πρωί στον αέρα. Εγώ γνώριζα ότι οι πρώτοι 8 σε κάθε Ολυμπιάδα ονομάζονται την Ολυμπιονίκη, έτσι δεν είναι? Αλλά απλό από τη δική σα ενημέρωση, κάτι το οποίο δεν το γνώριζα, έχει αλλάξει αυτό και πλέον ονομάζονται Ολυμπιάνς. Ολυμπιάνς, ναι. Για ποιο λόγο? Βασικά,
Εγώ πήρα την πέμπτη θέση, αλλά στον τελικό αγώνα πήρα την ένατη. Ναι. Οπότε θεωρούμε Ολύμπιος. Ναι, ναι, κατάλαβα. Άρα μετράει ο τελικός στην ουσία. Μάλιστα. Α, εκεί είναι η διαφοροποίηση και ονομάζεται Ολύμπιαν. Ναι, ναι. Τι χρειάζεται ένα κορίτσι, ένα αγόρι που θα ασχοληθεί με την ενόργανη, με τη ρυθμική, να έχει και σωματικά να και έχει. Ψυχικά. Ναι, δηλαδή αν έρθει ένας νέος γονέας σε εσάς και σαν προπονήτρια, πέρα από το αν θα δείτε αν είναι ευλίγιστο, αν μπορεί, αν το έχει σαν σωματοδομή, τι άλλο χρειάζεται? Πέρα από τα προσόντα, που αυτά και τα καλλιεργείς σιγά σιγά. Ναι, αν έχεις και ένα ταλέντο, όπως είπατε, και αν υπάρχει μια, ναι, μια καλή βάση, δουλεύονται κιόλας. Ναι, εννοείται. Θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να αγαπάς αυτό που θες να κάνεις. Δηλαδή να μην το κάνεις επειδή θέλουν οι γονείς σου να κάνεις κάτι. Να υπάρχει όρεξη, πάθος. Εντάξει, επειδή μπαίνουμε από πολύ μικρά στον ανταγωνισμό με άλλα παιδάκια, θα αποκτήσεις πειθαρχία από πολύ μικρός. Θα ξέρεις ότι υπάρχει ένα πλάνο στη ζωή σου. Δηλαδή ξυπνάω το πρωί, πάω σχολείο, μετά έχω προπόνηση, ξέρω. Κάποια παιδάκια, εντάξει, μπορεί να μην μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Ή να μην έχουν αλλά πιστεύω ότι θέλει θέληση. Ή να μην έχουν το ταλέντο, ας πούμε, και να το ακολουθήσουν ίσως πιο σαν χόμπι, σαν απόλαυση, ερασιτεχνικά. Ναι. Μια πρωταθλήτρια, μια Ολυμπιονίκη, περίπου πόσες ώρες την ημέρα και πόσες μέρες τη βδομάδα δουλεύει, εργάζεται, προπονείται για να ετοιμαστεί για αγώνες μεγάλους? Ναι. Κοιτάξτε, εμείς τότε κάναμε πάρα πολλές ώρες προπόνηση. Μέχρι και το σχολείο μας ήταν αθλητικό. Το αθλητικό, που ναι. Σημαίνει ότι κάποιες μέρες την εβδομάδα το πρωί είχαμε προπόνηση. Οπότε εμείς κάναμε από πιο νωρίς, πριν ξεκινήσει δηλαδή η προπόνηση του σχολείου, ξεκινούσαμε πιο νωρίς, ναι, πηγαίναμε σχολείο και μετά ξανασυνεχίζαμε την προπόνηση. Από το μεσημέρι δηλαδή μέχρι όσο πήγαινε. Δηλαδή τώρα νομίζω ότι για είναι λίγο καθημερινά. Πιο ελαστική. Ναι. Καθημερινά, ναι. Νομίζω ότι πλέον είναι πιο ελαστικά τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν απολαβές. Το άθλημά μας, από όσο ξέρετε, δεν είναι και ιδιαίτερα, ναι, γνωστό. Δυστυχώς, οπότε, ναι, δεν είναι πολύ γνωστό, γι' αυτό και κάνουμε, ναι, αυτή την προσπάθεια να βγάλουμε ανθρώπους σαν και εσάς να προβάλλουμε τα αθλήματα αυτά, τα οποία έχουν φέρει πάρα πολύ μεγάλες... Καλά κάνετε. Έχουν φέρει πάρα πολύ και μεγάλες... Και ο κόσμος, ναι, δεν τα γνωρίζει. Βέβαια, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι. Αν φέρνω την κόρη μου, ένας ακροατής, το παιδί του, αγόρι του, το κορίτσι του, τι χρειάζεται να φέρω από εξοπλισμό μαζί μου, φέρνω κάτι μαζί μου, στο γυμναστήριο, ας πούμε? Στην αρχή δεν χρειάζεται να φέρεις κάτι. Ξεκινάνε σιγά σιγά. Έχει ο σύλλογος συνήθως κάποια πράγματα τα οποία δίνει στο παιδάκι για να αρχίσει να έχει την πρώτη επαφή με τα όργανα. Τα όργανα τα δικά μας. Ναι, η όργανα, αναγκαστικά τα όργανα είναι σταθερά, οπότε τα βρίσκει εκεί. Οπότε εμείς σιγά σιγά, αφού κάνει αρκετή προπόνηση το παιδί και έρθει σε επαφή με τα όργανα και δούμε ότι μπορεί και θέλει να συνεχίσει, τότε θα του πούμε ποια όργανα μπορεί να πάει να πάρει. Βλέπετε λίγο και το κάθε παιδί αν κάπου κλείνει, που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, περισσότερο, έτσι δεν είναι, για να ξεκινήσει σιγά σιγά? Ναι, εντάξει, εμείς μπορούμε να καταλάβουμε και από το σωματότυπο αν μπορεί να κάνει ρυθμική ή αν πρέπει να κάνει ενόργανη. Δηλαδή, Εγώ, ας πούμε, είχα ξεκινήσει με ενόργανη γυμναστική και μετά από 2 χρόνια με στείλανε στη ρυθμική. Πόσο χρόνο μπήκατε στην Εθνική Ελλάδος? 10. 10 χρονών, ε? Ναι. Απίστευτα. Αρκετά μικρή. Και ναι, το πολύ πρώτο μικρή. Μου παγκόσμιο ήταν στα 12. Απίστευτα. Απίστευτες ηλικίες. Ναι, δεν καταλαβαίνεις
τι κάνεις. Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις, απλά το κάνεις, απλά πας και κάνεις όχι, αυτό, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν το συνειδητοποιείς, ναι. Ναι, ναι. Σου λένε, έχεις παγκόσμιο, εντάξει, έχεις, έχω okay, παγκόσμιο. Έχω παγκόσμιο, δεν θέλω να πηγαίνω στο σχολείο βόλτα. Ναι, ναι, δεν μπορείς να καταλάβεις. Βέβαια, όταν φτάνεις στο γήπεδο και βλέπεις το μέγεθος και τον κόσμο και αυτά, λίγο χάνεις τη γη κατά τα πόδια σου. Αλλά εντάξει, επειδή έχεις κάνει πολλές ώρες προπόνηση, κάνεις μόνο αυτό που έχεις κάνει τόσο καιρό. Ξέρεις τι γίνεται. Βέβαια. Ξέρετε τι ναι. γίνεται, κύριε Ανδριόλα. Στον ελληνικό. Ωραία. Ελίνα, ξέρεις τι γίνεται. Σκέφτομαι πάρα πολλές φορές εσάς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προετοιμάζεστε για χρόνια ολόκληρα και πάτε και έχετε 3 λεπτά μόνο. Όχι, 1,5. 1,5 είναι. 1,5 το κάθε όργανο. 1,5 το κάθε όργανο, Και λέω... Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να δουλεύει 4 χρόνια, 6, 8 και να έχει μόνο 1,5 λεπτό μπροστά για να φέρει εις πέρας μια αποστολή για την οποία δούλεψε τόσες χιλιάδες ώρες, εκατοντάδες μέρες. Τι άγχος... Μπορεί απλά εκείνη την... Ναι. Εκείνη τη στιγμή να μην είναι η μέρα σου. Ναι, αυτό. Να μην ξύπνησες καλά. Όπως πολλές φορές ξυπνάμε, δεν έχουμε ξυπνήσει με όρεξη. Δεν είμαστε ρομπότ, δεν έχεις ξυπνήσει με όρεξη, ας πούμε. Ναι. Και λέω, πόσο. Αυτό υπάρχει κάποιος, κάποιο τρίκ, σας μαθαίνουν για να μπορείτε να τα επεξέλθετε ή όχι. Δεν υπάρχει τίποτα, όχι. Είναι καθαρά θέμα, είναι θέμα μέρας. Είναι θέμα τύχης. Και τύχης θα έλεγα, γιατί. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει την ώρα του προγράμματος. Μπορεί λίγο να σπάσεις παραπάνω τον καρπό σου, να ξεχαστείς και το όργανο να το στείλεις αλλού. Και μπορεί να μην το πιάσεις ποτέ. Ελίνα, έχει συμβεί. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σου έχει συμβεί κάτι άσχημο, αθλητικά άσχημο εννοώ, που να έχεις δουλέψει, να έχεις πει και να, στο τελικό, εκεί που έχεις βγει για να τα δώσεις όλα, να πήγαν όλα ανάποδα. Γενικά και στις 2 Ολυμπιάδες δεν ήμουν καθόλου τυχερή. Και πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Γιατί, για πες μας, λίγο αυτές τις ιστορίες, για πες τις μας. Ναι, το 2004 λίγο πριν μπω στο Ολυμπιακό χωριό, γύρισα την επιγονατίδα μου στην προπόνηση. Με αποτέλεσμα να έχανα εντελώς τους Ολυμπιακούς. Αλλά μία εβδομάδα ήμουνα μόνο με κολυμπητήριο, έκανα μόνο κολυμπητήριο, τίποτα άλλο. Δεν είχα έρθει καθόλου σε επαφή με τα όργανα της γυμναστικής. Έκανα μόνο φυσιοθεραπείες και κολυμπητήριο, τίποτα άλλο, ώστε να μπορέσω να αγωνιστώ τουλάχιστον. Απίστευτο. Αλλά αυτό, μία εβδομάδα χωρίς να έχεις επαφή με τα όργανα, είναι πολύ σημαντικό για μας. Φυσικά. Είναι... γιατί και το... Το καταλαβαίνει. Το παραμικρό να ξεχάσεις να κάνεις, είτε με το χέρι σου, με το πόδι σου, με το κεφάλι σου, γίνεται το λάθος. Όπως και έκανα λάθος στους τελικούς της Αθήνας, έστειλα την Κορίνα στις κερκίδες. Αλήθεια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Απλά τώρα το λέμε και λίγο πιο χαλαρά βέβαια. Πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή όμως, ρε εσύ, Ελίνα. Μετά από τόσα χρόνια. Πώς αισθάνεσαι όμως, εντάξει. Εκείνη τη στιγμή. Που έχεις, όχι για το λάθος σου, που έχεις δώσει... Όχι για το λάθος. Ναι, που έχεις δώσει όλο αυτό τον αγώνα, χρόνια ολόκληρα, ώρες ολόκληρες, για να κριθείς στο 1,5 λεπτό. Αυτό είναι, ότι έχεις μόνο 1,5 λεπτό και πρέπει να είσαι τέλειος. Αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Θεωρώ ότι δεν ήμουνα στην κατάλληλη ψυχολογία εκείνη τη στιγμή για εκείνο το όργανο. Μπορεί να με είχαν αγχώσει και οι προπονήτριες, ναι, γιατί ναι. να είχαν μεγαλύτερες προσδοκίες. Όλα παίζουν ρόλο. Ή και εσύ ακόμα να πίεσες περισσότερο τον εαυτό σου από ό,τι μπορούσες, ίσως γιατί ήθελες κάτι παραπάνω. Επειδή ήμουνα και στη χώρα μου και είχα την πέμπτη θέση ήδη από την προηγούμενη μέρα, ίσως ήθελα και πίστευα ότι θα μπορούσα να πάρω μια καλύτερη θέση.
Ελινά, θα μου δώσεις 30 δευτερόλεπτα, Ναι. επειδή έχει πάει 9 και μισή, να βάλουμε λίγο τον χορηγό της ώρας. Είναι μισό λεπτάκι και Βεβαίως, επανερχόμαστε. βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και επίπονο άθλημα. Μέχρι τι ηλικία επαγγελματικά. Επαγγελματικά, λάθος το έθεσα. Γιατί επαγγελματικά, από ό,τι καταλαβαίνω, οι οικονομικές απολαύσεις είναι μηδαμινές και ένα παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν υπάρχουν κιόλας, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Βασικά και παλιά ήταν έτσι. Απλά ειδικά τώρα με την κατάσταση κιόλας είναι ακόμη πιο δύσκολα. Δηλαδή, να ρωτήσω εσύ, Ελίνα, όλοι αυτοί οι αθλητές οι οποίοι τους θυμόμαστε μόνο όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο, δυστυχώς, και λυπάμαι και ζητάω και εγώ συγγνώμη για όλο αυτό, γιατί είμαι και εγώ κομμάτι όλου αυτού, που τους θυμόμαστε μόνο όταν θα φέρουν μια Ολυμπιακή διάκριση, έναν παγκόσμιο τίτλο. Τίτλο. Αυτοί οι άνθρωποι διοπορίζονται μόνο από τους sponsors, και επειδή είναι τυχεροί και οι αγωνιστές και άξιοι να έχουν φέρει τίτλους. Όσον αφορά το άθλημα, το κομμάτι του αθλητισμού μιλάω, ε. Αν είσαι τυχερός και έχει sponsor, έτσι, γιατί εμείς ας πούμε δεν είχαμε. Λόγω του ότι το άθλημά μας δεν είναι και γνωστό, δεν μπορούσες εύκολα να βρεις κάποιο sponsor ή κάποιο χορηγό. Δηλαδή η ενόργανη τώρα που έχει πάρει λίγο τα πάνω της, ναι, έχουν πέσει κάποιοι χορηγοί πάνω τους. Εμείς τότε ας πούμε δεν είχαμε τίποτα, παρόλο που φέρναμε διακρίσεις, γιατί και τέτοια παγκόσμια θέση δεν είναι λίγο. Φυσικά, φυσικά, δεν το αλλά, συζητάμε. Ναι, όχι, δεν είχαμε αυτή την τύχη εμείς. Και ό,τι κάνατε από την, τώρα, από την καλή σας την καρδιά δηλαδή. Αλλάξει. Ναι, κυρίως. Για πες λίγο, τι, τώρα που άλλαξε η Ομοσπονδία, πιστεύεις ότι μπορεί να δούμε κάτι ναι, διαφορετικό? Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι καινούριο. Μια αρχή, ας πούμε. Γιατί το άθλημα στην ουσία χάνεται. Γιατί τώρα το παιδί, όταν φτάνει 18 χρονών, θα σκεφτεί να συνεχίσει τις σπουδές του. Όχι να ασχοληθεί με το άθλημα, εφόσον δεν υπάρχουν απολαβές. Ναι. Εμείς τότε δεν το σκεφτόμασταν αυτό. Εγώ δηλαδή προσωπικά, ενώ είχα περάσει στο παιδαγωγικό, δεν με ενδιέφερε να ασχοληθώ με αυτό. Γιατί είχα άλλους στόχους στο κεφάλι μου. Ναι, αλλά είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι, λίγες και λίγοι αυτοί οι οποίοι θα σκεφτούν μάλλον κάπως όπως εσένα, έτσι είναι εσύ, Ελίνα? Ναι, αυτό λέω, ότι πλέον δεν το σκέφτονται τα παιδιά. Σκέφτονται να ακολουθήσουν τις σπουδές. Είναι το λογικό είναι να λογικό. Ακολουθήσουν. Και είναι το λογικό να ακολουθήσουν, ναι, τις σπουδές τους. Από τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν έχουν κάποια απολαβή, είτε οικονομική είτε οτιδήποτε άλλο, είναι λογικό. Ναι, έτσι είναι. Και δυστυχώς το άθλημα το δικό μας, της ρυθμικής, σταματάει σχετικά νωρίς. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σε τι χρονών ηλικία, ας πούμε, μια κοπέλα, λέμε ότι φτάνει στο πικ της, ή μάλλον φτάνει στο τελείωμα της καριέρας της. Σε τι ηλικία? Τώρα αυτό είναι στο παιδί, δηλαδή ανάλογα την πορεία που έχει κάνει. Τώρα όταν εγώ ας πούμε στα 12 κατέβηκα σε παγκόσμιο και στα 16 μισό ήμουνα σε Ολυμπιάδα, θα μπορούσα ας πούμε μετά την Ολυμπιάδα να σταματήσω. Ναι. Θεωρητικά. Γιατί τα έχω κάνει ας πούμε όλα. Γιατί και η επόμενη Ολυμπιάδα μετά από 4 χρόνια, δεν ξέρεις αν θα είσαι σε κατάσταση να τα βγάλεις εις πέρας όλη αυτή την προπόνηση. Γιατί θέλει και πολύ ευληγησία και κακά τα ψέματα, όσο και να προπονείσαι, όταν περνάνε τα χρόνια η ευληγησία δεν ναι, είναι το ίδιο. Ακριβώς. Δεν είσαι το ίδιο ελαστική με ένα παιδί 15, 14, 18, με μια 25, ακριβώς, 28, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Όσο προπόνηση έτσι φαντάζομαι και να κάνεις, ότι βιολογικά δεν μπορείς να... Ναι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Λίνα, να σε ρωτήσω, τι διατροφή κάνουν αυτά τα παιδιά? Καλό αυτό. Εσύ δηλαδή, ας πούμε, ας μην μιλήσουμε γενικότερα, θα πούμε για την Ελίνα Ανδριόλα, η οποία μας ναι, έχει κάνει περήφανος σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμιους. Βλέπουμε τα κορμιά σας είναι... πανέμορφα, λεπτά, γενικά, στεγνά. Τι τρώτε εσείς όλη μέρα? Ναι.
Γενικά, εγώ δεν είχα ιδιαίτερο θέμα με τα κιλά μου. Είσαι από τις Ήμουν τυχερές που λέω κι απολύτως εγώ, ε. Δυνατή. Είχες είχες το στομάχι σου προνεκορδέλα, δηλαδή του τρως το κες. ναι. Ήμουν από τις τυχερές. Βέβαια. Άρα, εγώ δεν κάνω για κυπητιστική, γιατί εγώ ό,τι τρώω μένει, ρε Σιλίνα. Εντάξει, μάλλον δεν κάνεις πολλές ώρες προπόνηση, γι' αυτό. Όχι, κάνω, αλλά κάνω μπροστά από το ψυγείο. Δυστυχώς, μάλλον. Α, πρέπει να αλλάξω χώρο προπόνησης. Είναι άλλου είδους αυτή η προπόνηση. Για πες. Εμείς τότε θυμάμαι ότι δεν μας τα είδανε ιδιαίτερα. Είχαμε μεγάλο επίτηδες πρόβλημα με αυτό, όλα τα κορίτσια. Επίτηδες. Ναι, ειδικά, ναι, επίτηδες. Μας ζυγίζανε πολλές φορές μέσα στη μέρα. Στην ημέρα σε μέσα. Σημείο... Ναι. Σε σημείο να μετράμε τα γραμμάρια. Ξέρω εγώ γιατί πήρες 100 γραμμάρια. Τότε ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα. Ενώ πλέον τώρα δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή οι αθλήτριες τρώνε κανονικά. Εντάξει, και μπορεί να προσέχουν λίγο τη διατροφή τους πριν από τους αγώνες. Αλλά τρώνε κανονικά. Αυτό που περνούσαμε εμείς τότε ήταν βασανιστήριο. Ναι, μπορεί να ήμασταν μέσα σε μία μέρα με ένα μήλο. Μία ολόκληρη μέρα με ένα μήλο και προπόνηση. Όλη την μέρα. Και προπόνηση. Ναι. Εγώ λιποθυμάω μόνο που το σκέφτομαι. Τι μου λες τώρα. Ναι. Για περίοδο αγώνων μιλάω. Γιατί ναι. Πριν δεν μπορούσαν να μας ελέγξουν. Τρώγαμε κανονικά. Αλλά μας ζυγίζανε. Βλέπανε, ξέρω εγώ, τα κιλά μας. Τι έφεγες, ας πούμε, σήμερα και είσαι 200 γραμμάρια πάνω. Αυτό με την πορεία σου επηρέαζε τα 100, 200, 300 γραμμάρια στο κορμί σου πάνω για να μπορέσεις να βγάλεις ίσως ένα πρόγραμμα, τώρα, ή είναι υπερβολικό. Τα 100 γραμμάρια είναι υπερβολή. Α, μπράβο. Αυτό, απλά ήθελα να τα ακούσω από είναι σένα. Υπερβολή. Εγώ θέλω να τα ακούσω από σένα. Εσύ θέλω να μας τα ακούσεις. Είναι υπερβολή. Και η τιμωρία επίσης ήταν υπερβολή για 100 γραμμάρια. Τι γιατί τιμωρία έχει. Έχεις πιει. Μπορεί να τρέχαμε όλη τη μέρα γύρω-γύρω από το στάδιο της Μίκρας. Ναι. Ναι. Μάλιστα, είναι λίγο σοκαριστικά αυτά που μας λες. Όχι, είναι αληθινά, ναι. Το φαντάζομαι, το πιστεύω ότι δεν μπορεί να είσαι και χήμα στο κύμα και να βγάζεις αυτά τα απαιτητικά προγράμματα, δεν το συζητώ, αλλά και η τόσο μεγάλη υπερβολή ακόμα και τα 100 και τα 200 γραμμάρια, ε. Ναι. Δεν ξέρω, τότε πιστεύανε ότι έπρεπε να ήμασταν στεγνές εντελώς για να κάνουμε αυτό το άθλημα. Βέβαια, αυτό με τον καιρό έχει αλλάξει. Γιατί ακόμη και οι αθλήτρες του εξωτερικού δεν είναι έτσι, ναι, όπως ήταν παλιά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Βλέποντας τα τελευταία χρόνια κάποιες αγώνες που έχω δει και ρυθμικής γυμναστικής, δεν έχει καμία σχέση το κορμί, τα κορμιά που είχατε πριν από 15-20 χρόνια με τα τωρίνα. Γιατί τώρα τα βλέπεις, είναι πολύ πιο αθλητικά, πιο μειώδεις. Και πάλι βγάζουν φανταστικά προγράμματα. Ναι, εννοείται. Μα θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι. Να είναι υγιές αυτό. Γιατί αυτό που κάναμε εμείς κάποιες φορές δεν έφτανε. Δεν ήταν σε φυσιολογικά πλαίσια. Το να είσαι με ένα μήλο όλη την ημέρα, αυτό είναι κακό για τον οργανισμό σου. Πέρα από τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζεις σαν αθλήτρια και φαντάζομαι ότι ένα παραπάνω τώρα στις εποχές που ζούμε στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο δύσκολα και από θέμα υποδομών, συντήρησης υποδομών βασικά. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ένα παιδί πέρα από τη θέληση και το τσαγανό? Και φυσικά τη στήριξη, και φυσικά τη στήριξη των γονιών του, δεν το συζητάμε, γιατί θεωρώ ότι καλά, είναι το α, το α και το ω. Εννοείται ότι αν δεν είχα τους γονείς μου δεν θα είχα φτάσει μέχρι εκεί που έφτασα. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, θεωρείς? Γιατί πριν από τρεις εβδομάδες είχα τις κοπέλες της Τετράκοπου εδώ που βγήκανε δεύτερες στο Ευρωπαϊκό Κοπηλασίας και θεωρώ ότι σε αυτές τις ηλικίες κάτω των 18-17 οι μεγάλοι ήρωες και πρωτίστως είναι και οι γονείς. Οι γονείς, ναι. Επειδή είσαι παιδί ακόμη, πρέπει να έχεις τους γονείς σου δίπλα σου. Δηλαδή όσο δίπλα σου να είναι και ο προπονητής,
Γιατί τόσες ώρες που περνάς μαζί του γίνεται και αυτός οικογένεια. Γίνεται η οικογένειά σου. Ναι, εννοείται. Πάνω απ' όλα είναι οι γονείς. Αυτοί σε στηρίζουν και οικονομικά, αλλά και ψυχολογικά. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αν δεν είχα τους γονείς μου και τη μαμά μου που ήταν μέσα σε όλα, θα είχα φύγει πολύ πιο νωρίς από το άθλημα. Βλέπουμε διάφορα προγράμματα τα οποία ακολουθούσες και εσύ τότε σαν αθλήτρια και σήμερα τα πιο νέα κορίτσια. Βλέπουμε να στηρίζεστε στα κεφάλια σας, στους αυχαίνες σας, να γυρίζετε ανάποδα. Βλέπουμε εικόνες οι οποίες φαντάζουν πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολες και ακραίες. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα δουλειάς. Καταρχήν αυτά δεν μπορείς να τα δοκιμάσεις στο σπίτι. Είναι αυτό που λένε μην το δοκιμάσετε στο σπίτι σας. Ναι, ακριβώς. Γιατί το παιδάκι τώρα άμα πάει να το δοκιμάσει δεν ξέρει πώς να στηριχτεί στο κεφάλι του. Προφανώς. Οπότε καλό είναι να μην το δοκιμάσουμε. Μην το δοκιμάσουμε σπίτι, ναι. Ναι. Από ώρες προπόνησης γίνεται, από προσπάθεια. Πρέπει να μάθεις καταρχήν πώς θα στηριχτεί στο κεφάλι. Υπάρχουν προασκήσεις που γίνονται για να το κάνεις αυτό. Επίσης με τις ασκήσεις που κάνεις καθημερινά αρχίζει και δυναμώνει το σώμα, οπότε ξέρεις πώς να χρησιμοποιήσεις το σώμα σου. Γιατί δεν είναι εύκολο τώρα ξαφνικά να πας να στηριχτείς το κεφάλι. Πρέπει να δουλέψει όλο το σώμα για να γίνει αυτό. Οπότε υπάρχει μια αλφα προπόνηση πίσω από που όλο πρέπει αυτό να για να γίνει μια απλή κίνηση. Ναι, για μια απλή κίνηση. Το άθλημα μας δυστυχώς, όχι δυστυχώς, ευτυχώς θα έλεγα, γιατί έτσι το παιδί μπορεί να μάθει να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, γιατί μέσα σε 1,5 λεπτό έχουμε να κάνουμε τόσο πολλά πράγματα, να συνδυάσουμε δηλαδή τόσο πολλά, από χορευτικά, από πετάγματα, από ακροβατικά, από στροφές, από άλματα, όλα αυτά μέσα σε 1,5 λεπτό δεν βγαίνουνε. Θεωρητικά. Είναι πανέμορφο να το παρακολουθείς. Φαντάζομαι ακόμα πιο γοητευτικό ναι. Και βέβαια δύσκολα και επίπονο σαν το να είσαι αθλητής ρυθμικής γυμναστικής. Αλλά όχι μόνο, ό,τι άθλημα και να κάνεις σίγουρα. Θεωρώ έχει τις δυσκολίες. Σίγουρα, απλά ξέρεις τι γίνεται, Σιλή, να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Το ότι στα υπόλοιπα αγωνίσματα και ένα λάθος να κάνεις, έχεις κάποιο χρόνο είτε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βολέι, τένις. Ναι. Έχεις ναι. Το χρονικό περιθώριο και το λάθος σου, γιατί ανθρώπινο είναι το λάθος να το κάνεις, να το διορθώσεις. Εδώ μιλάμε για 1,5 λεπτό με χρόνια προετοιμασίας, με εκατομμύρια ώρες προετοιμασίας, χιλιάδες, εκατοντάδες ημέρες, για να κάνεις ένα 1,5 λεπτό αγώνα. Αυτό. Τελεία. Ναι, αυτό. Ελίνα μου, τι σχέδια έχεις τώρα, τι κάνεις? Ευελπιστώ όταν με το καλό μας ανοίξουνε. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, για πες μας λίγο με τον κορονοϊό, τι ακούς για τα γυμναστήρια? Τώρα είπαν ότι τέλος Μαΐου θα τα ανοίξουνε, υπό προϋποθέσεις φαντάζομαι και αυτά. Ναι. Τι να σας πω, είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους. Εγώ ευελπιστώ να γίνει ο δικός μου σύλλογος, τον προετοιμάζω δηλαδή ήδη. Ετοιμάζεις κάτι δικό σου δηλαδή, σαν σύλλογο, ναι. Ναι. Τι να πω, τώρα θα δείξει, ακόμη είναι στα σκαριά όλα. Τέλει. Ελπίζω. Ωραία. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για την πολύ όμορφη κουβέντα. Ελπίζω να πέρασες καλά όπως και εμείς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε, επικοινωνούμε, σε παίρνουμε τηλέφωνο κανονικά, έτσι δεν είναι? Εννοείται, να μας δώσεις τα φώτα σου θέλετε. Για το ensemble, για τα flit, flat και τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι? Ό,τι θέλετε. Ελίνα μου, σε ευχαριστώ, ήταν μαζί μας η Ελίνα Ανδριόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, εγώ καλή δυναμή και στο νέο επίσης. Σου εγχείρημα και αν χρειαστείς το οτιδήποτε, πολύ. Είμαστε εδώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σου Ελίνα μου, γεια σου.